Καλό μεσημέρι, πάρει κυρίες και κύριοι. Με κομμένη την παρακολουθεί η κοινή γνώμη της εξελίξης γύρω από το νέο φωνικό στην Πάφο αυτή τη φορά για ασήμαντη αφορμή. Δράστης φέρεται να είναι ομογενής από τη Γεωργία, Δημήτρης Ηλιτζίδης, ο οποίος προσευλήθη όταν δύο Βρετανοί τουρίστες επεχείρησαν να υπερασπιστούν την 23χρονη κοπέλα που συνόδευε, αφού την εξύβριζε και την χτυπούσε ενώπιον θαμώνων νυχτερινού κέντρου αναψυχής στον κόρπο των Κοραλίων. Αποτέλεσμα του μένους του 35χρονου ομογενή, που είναι νυφρευμένος και πατέρας δύο παιδιών, με την σύζυγό του να περιμένει και τρίτο παιδί, ήταν ο θάνατος Βρετανού τουρίστα ηλικίας 39 ετών και ο σοβαρός τραυματισμός φίλου του, επίσης από τη Μεγάλη Βρετανία, ηλικίας 32 ετών. Ο ομογενής φέρεται να οδήγησε σκόπιμα το όχημά του εναντίον των δύο Βρετανών, που κινούν το παιδί 20 περίπου λεπτά μετά το επεισόδιο στο κέντρο αναψυχής και αφού τους χτύπησε, τους εγκατέλειψε αβοήθητους στο δρόμο κόλπου των Κοραλίων Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Στο όχημα επέβαινε και η 23χρονη, δηλαδή της αφίλητη ομογενή, που παραδέχεται ότι ο Ηλιτζίδης οδήγησε σκόπιμα το όχημα εναντίον των δύο Βρετανών που την είχαν σώσει λίγη ώρα προηγουμένως. Αντίθετα, ο ίδιος ο ομογενής υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα. Η αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου και δεν αποκλείεται σε κατοπινό στάδιο της δικαστικής διαδικασίας η 23χρονη Ελλαδίτισσα να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας κατηγορίας. Ανακριτές του ΤΑΕΠΑΦΟΥ συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων για συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης, ενώ εξετάζονται τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης υποσταδικών της περιοχής. Μετά την πρόκληση θανάτου του άτυχου Τσάρλι Μπίτς και τον σοβαρό τραυματισμό του δεύτερου Βρετανού, ο ομογενής οδήγησε το όχημα στο λιμανάκι του Αγίου Γεωργίου της Πέγιας και εισήχθη με το αυτοκίνητο στη θάλασσα με σκοπό την εξαφάνιση των αποτυπωμάτων. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε νάρκο τεστ με αρνητική ένδειξη. Εκτενή αναφορά πάρει στο φόνο του 39χρονου γίνεται σήμερα σε δημοσιεύματα του Βρετανικού τύπου, όπου εξυμνείται η διάσωση της νεαρής γυναίκας από τα χέρια του ομογενή και η τραγική κατάληξη που είχε η υποτική συμπεριφορά και ενέργεια των δύο Βρετανών, ενώ αναφορά γίνεται και στην υποστήριξη που προσφέρεται στην οικογένεια του θύματος και στην άκτια συνεργασία με τις κυπριακές αρχές. Πανίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κυρίες και κύριοι.